Ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Πάρκ τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού του στις δημοτικές ενότητες. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 17 Ιουλίου στον Άναυρο θα παρουσιαστούν και οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι του κεντρικού ψηφοδελτίου. Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Στέλνουμε μήνυμα μεγάλης νίκης για τις 8 Οκτωβρίου, που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα των Βολιωτών. Όχι στα ψέματα και στα παχιά λόγια. Κοιτάμε στα μάτια τους πολίτες και λέμε το ναι, ναι και το όχι, όχι». Στις 17 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Ανάβρου παρουσιάζουμε όλο το ψηφοδέλτιο μαζί με το Βόλο και τη Νέα Ιωνία. Όλοι να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για να αποτρέψουμε, είπε, η πόλη μας να γυρίσει στο σκοτεινισμό, σε μια μαύρη εποχή που κορόιδευαν τον κόσμο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα συμπλήρωσε να λέμε Βόλος, λένε τι τυχεροί είστε, διότι η πόλη μας έλαμψε. Το ναι, ναι και το όχι, όχι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναγνώριση και η ανταπόκριση από τον κόσμο. Έτσι θα συνεχίσουμε, απλά, γιατί αγαπάμε την πόλη μας. Δεν καθόμαστε στο γραφείο και να κοιτάμε πότε να έρθει πρώτη του μηνός να πάρουμε το μισθό και να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Έχουμε δουλειά, έχουμε όραμα, βλέπουμε ένα Βόλο από το Αηδίνι μέχρι την Πορταριά, Μακρινίτσα, Άγιο Λαβρέντιο, το ίδιο. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι εδώ. Ο πρόεδρος του Αγίου Λαβρεντίου, ένας τύπος περίεργος με ένα μουστάκι, Παναγία βοήθα. Καμία σχέση μαζί μας. Πραγματικά. Φωτεινό παράδειγμα, φωνάξτε τον, μιλήστε του. Στα 10 πράγματα που ζήτησε, του κάναμε τα 9. Γιατί εμείς δεν κοιτάμε πρόσωπα, δεν κοιτάμε κόμματα, είμαστε αχρωμάτιστοι, μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε τα χωριά μας, θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα και στις 17 Ιουλίου, είναι μια σημαδιακή μέρα, παρουσιάζουμε όλο το ψηφοδέλτιο, είστε καλεσμένοι μαζί με τη Νέα Ιωνία και το Βόλο, όλοι μαζί να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για να αποτρέψουμε η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που αγαπάμε, να γυρίσει στο σκοτεινισμό, σε μια μαύρη εποχή που κοροϊδεύανε τον κόσμο. Σήμερα περπατάμε στο δρόμο σε όλη την Ελλάδα. Παντού, από τη μία άκρη στην άλλη. Και όταν λέμε Βόλος, λένε τι τυχεροί είστε. Γιατί πραγματικά αυτή η πόλη έλαμψε, άνοιξε τις πύλες της και υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες κόσμος